Και τώρα τα νέα του Αντένα. Με τον Δημήτρη Στάμου και τη Σαβούλα Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές από το 85 ως σήμερα αναμένεται να αποφασίσει η Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται μετά τις καταγγελίες Μαυρίκη. Ο εισαγγελέας εφετών κ. Ζορμπάς θα διενεργήσει αυτοψία το πρωί στο κέντρο του ΟΤΕ της Οδού Σόλωνος μετά τις καταγγελίες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ότι εντοπίστηκαν ίχνη παραβιάσεων. Στον εισαγγελέα κατέθεσαν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας Απορρίτων επί ΠΑΣΟΚ Νίκος Γιαννιώτης και ο αστυνόμος Α. Σωκράτης Μπαζίκος. Αντικρούει τις καταγγελίες Μαυρίκη ο Νίκος Γιαννιώτης ότι το καλοκαίρι του 89 παραποίησε καρτέλες για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου για τις υποκλοπές. Και εγώ είμαι κατηγορούμενος του Ανδρέα Παπανδρέου. Και απεδείχθη, αφού δεν μας παρέπεψαν, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν κόλλησε. Κατηγορηματικός ήταν ο κύριος Γιαννιώτης ότι δεν έχει εμπλακεί καθόλου στην υπόθεση των υποκλοπών και είπε ότι όσοι έχουν αναμίξει το όνομά του θα τους απαντήσει με μηνύσεις. Με κάθε τρόπο προσπάθησε να κρατήσει μυστικό το όνομά του ο αστυνόμος Α. Σωκράτης Μπαζίκος, που υπηρετεί στο κτίριο της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλης και κατέθεσε το πρωί στον εισαγγελέα και σύμφωνα με τον Μαυρίκη τον είχε βοηθήσει στις υποκλοπές. Ο εισαγγελέας κ. Ζορμπάς είπε ότι την ανωνυμία του επέβαλε η φάση αυτή της ανάκρισης. Το πρωί η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων επισκέφθηκε τον εισαγγελέα και τον ενημέρωσε για το θέμα της Οδού Σόλωνος και του ζήτησε την άδεια για έλεγχο στα τηλεφωνικά κέντρα Μεγάρου Μαξίμου και Ριγίλης. Κορυφώνεται και πάλι η αγωνία μετά τις αποκαλύψεις του Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού ότι εισήχθησαν 32 φιάλες μολυσμένο με τον ιό του AIDS αίματος την περίοδο 82-85 που μεταγγίστηκε σε ισάριθμα άτομα. Το θέμα ανέκυψε όταν ο Ελβετικός Ερυθρός Σταυρός έκανε αναδρομικό έλεγχο για AIDS σε δείγματα 2 εκατομμυρίων μονάδων αίματος της περίοδου 82-85 που είχαν φυλαχθεί στα ψυγεία. Στις 87 από αυτές ανιχνεύτηκε ο ιός του AIDS και με βάση συγκεκριμένους κωδικούς και ημερομηνίες εντοπίστηκαν οι 32 που έφτασαν και στη χώρα μας. Θα βρούνε πού διοχετεύτηκε η κάθε φιάλη, σε ποιον μεταγγίστηκε και εάν υπάρχει επίπτωση από αυτή την αιμοδοσία. Από αυτή την αιμοδοσία, ναι, βεβαίως, εκεί θα υπάρξουν και αποζημιώσεις. Η γαλλική εφημερίδα Le Monde έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία το θέμα μέσα από τα δημοσιεύματά της, όπως και στο προηγούμενο σκάνδαλο με το μολυσμένο αίμα που συγκλώνησε τη Γαλλία και αφορούσε τους ομοροφιλικούς. Θυμίζουμε ότι και στην Ελλάδα έχουν κατατεθεί μηνύσεις από γονείς ομοροφιλικών εναντίον της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Γιατί μια κούφτα άνθρωποι με ευθύνη τους έκανα το μεγάλο του έγκλημα του αιώνα. Μας σκότωσαν τα παλικάρια μας. Υπήρχε μια λίστα με 800 άτομα τα οποία είχαν μεταγγιστεί από το ίδιο αίμα, το ίδιο μολυσμένο αίμα, και το νοσοκομείο είχε δει στους δρόμους και τους έψαχνε. Με αυτό δεν έχει καμία σχέση με το θέμα των αιμοροφιλικών και με τις μηνύσεις που είχαν γίνει τότε. Στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, τη σημερινή, δεν ευθύνεται καμία κυβέρνηση και κανένα κράτος. Πύρες Δανίας πίνουν στις Βρυξέλλες την υγεία των Δανών ψηφοφόρων, οι οποίοι είπαν ναι στην επικύρωση της συνθήκης του Μάστρικ για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Η ιδιαίτερη ικανοποίηση στις Βρυξέλλες δικαιολογείται από το 57% που συγκέντρωσε το ναι στο δημοψήφισμα της Δανίας, έναντι του 43% του όχι. Το θετικό αποτέλεσμα του δανικού δημοψηφίσματος χαιρέτησε με δήλωσή του και ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τελικά οι Δανείοι είπαν ναι. Η συνθήκη του Μάστρικ διασώθηκε εφόσον ξεπεράστηκε το εμπόδιο αυτό και άνοιξε ο δρόμος για την επικύρωσή της από τους Άγγλους. Χρειάστηκε ένας χρόνος περίπου, χρειάστηκε η συμφωνία του Εδιμβούργου για τις εξαιρέσεις από το ενιαίο νόμισμα, την κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική και από την ευρωπαϊκή υπηκότητα για να πιστούν οι Δανείοι να αλλάξουν γνώμη και να πούν ναι στη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χωρίς να αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που ανέλαβαν οι υπόλοιποι εταίροι. Σε χθεσινοβραδινές δηλώσεις του, ο Δανός Πρωθυπουργός Πολ Νίρουπ Ράσμουσεν είπε ότι πρόκειται για μια μεγάλη και ευτυχή στιγμή για την χώρα του. Ξεπεράστηκε ένα μεγάλο εμπόδιο, αλλά παραμένουν πολλά προβλήματα προς επίλυση. Μεταξύ αυτών και η οικονομική ύφεση και η πολύ ψηλή ανεργία που μπορεί να καθυστερήσουν την σύγκληση και την έναρξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Αλλά και η αβεβαιότητα για το εάν η κοινότητα θα ενοποιηθεί πολιτικά ή θα παραμείνει μια μεγάλη ενιαία αγορά. Θα έχουμε τελικά και οριστικά μια Ευρωπαϊκή Ένωση à la carte, δηλαδή μια Ευρώπη δύο ή περισσότερων ταχυτήτων. Το μέλλον θα το δείξει. Σενάρια στρατιωτικής επέμβασης στη Βοσνία εξετάζει η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση στη συνεδρίασή της που αρχίζει σήμερα στη Ρώμη. Στο θέμα των Σκοπίων, ο Πρωθυπουργός επιδιώκει να εξασφαλίσει παράταση και νέους γύρους διαβουλεύσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του κρατηδίου, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, δεν απέκλεισε νέες διαπραγματεύσεις, επισημένοντας ότι καμιά πρόοδος δεν υπήρξε στο θέμα του ονόματος.
Μέχρι το τέλος εβδομάδας θα έχει ξεκαθαρίσει αν θα δοθεί το πράσινο φως για μια νέα παράταση στο Σκοπιανό. Αν δεν δοθεί παράταση, τότε θα δρομολογηθεί η σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς το προσχέδιο για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η ελληνική απάντηση πρέπει να δοθεί σε 15-20 μέρες και όπως εκτιμούν κυβερνητικές πηγές, αν υπάρξουν ορισμένες τροποποιήσεις, θα είναι θετική. Με καθυστέρηση 2 ημερών, ο κ. Παπακοσταντίνου είπε ότι το προσχέδιο συμφωνίας που δημοσιεύθηκε στο Βήμα δεν είναι το τελικό. Είναι ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο. Είπαν πολλά σχέδια, υπήρχαν. Διάσταση όμως υπάρχει στο θέμα της ονομασίας. Η ελληνική κυβέρνηση ξεκινάει από τη θέση ότι δεν θέλει να υπάρχει ο όρος Μακεδονία στην ονομασία αυτού του κράτους. Στο διπλωματικό πεδίο, αν δεν υπάρξει νέα παράταση, τότε τα ενδεχόμενα είναι δύο. Ή οι κύριοι Βανς Όουεν να παραπέμψουν το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας με τη δική τους πρόταση για την ονομασία, ή να καλέσουν οι δύο διαπραγματευτές Αθήνα και Σκόπια να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση. Έντονη διπλωματική κινητικότητα για το Βοσνιακό υπό την σκιά της προειδοποίησης του Λόρδου Όουεν ότι η Βοσνία υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε Λίβανο της Ευρώπης. Στην κροατική επαρχία Κράινα, που κατοικείται κυρίως από Σέρβους, συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός. Οι Κροάτες της Βοσνίας, στο μεταξύ, συμφώνησαν με τους Μουσουλμάνους να συγκροτηθούν επιτροπές για την επίβλεψη των προσπαθειών εκεχηρίας. Στο Παλέ της Βοσνίας, οι Σέρβοι και ο Γάλλος αρχηγός των Κενοκράνων, Φιλιπ Μοριγιόν, συζήτησαν για το τι μέλη γενέστε μετά το δημοψήφισμα των Σέρβων της Βοσνίας. Δύο νέες προτάσεις για την εκτόνωση της κρίσης στη Βοσνία συζητήθηκαν στις συνομιλίες κορυφής του αρχηγού των Κενοκράνων, στρατηγού Φιλιπ Μοριγιόν, με τον πρόεδρο Ράντοβαν Κάρατζιτς και τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς. Ο στρατηγός Μοριγιόν υπέβαλε τη δική του πρόταση για τη μετατροπή του Σεράγεβο, τη Ζέπα και τη Στρεμπρενίτσα από εμπόλεμες σε ασφαλείς περιοχές μέσα σε 2,5 εβδομάδες. Απαντώντας σε ερώτηση του Αντένα για το περιεχόμενο της πρότασής του, ο Γάλλος στρατηγός είπε: Ο πρόεδρος Ράντοβαν Κάρατζιτς ζήτησε από τον στρατηγό Μοριγιόν να μεταφέρει στον Λόρδο Όουεν απόψε στο Σπλιτ ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο που ετοίμασαν οι Σέρβοι της Βοσνίας. What new elements are in your new plan, in your new proposal? First, I take it from the proposal of Henry Kissinger, first to freeze military activities, to separate forces on the confrontation line, and that would create a better atmosphere for political talks. Ο στρατηγός Μλάντιτς διέψευσε ότι θα έπληθε δυτικές πρωτεύουσες σε περίπτωση επέμβασης ως προπαγανδιστική συνωμοσία. Τι θα γίνει όμως αν η Δύση επέμβει στρατιωτικά? Απαντήσεις στις αιτιάσεις του κυρίου Σαμαρά για την ασφάλειά του και στις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη στην εκπομπή απόψε με τον Τέρνς Κουίκ για την τρομοκρατία έδωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Ατμόσφαιρα μυστηρίου γύρω από την τρομοκρατία έχουν δημιουργήσει τις τελευταίες ημέρες μια σειρά από αντιφατικά γεγονότα. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης ανέλαβε να απαντήσει. Δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο. Λίγες ημέρες πριν, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είχε μιλήσει για επικείμενη σύλληψη των τρομοκρατών στην εκπομπή απόψε με τον Τέρενς Κουίκ. Η κυρία Μπακογιάννη έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό, αφού υπήρξε θύμα της τρομοκρατίας. Στην Καλογρέζα, 5 χρόνια μετά, άγνωστοι που δήλωσαν αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι που σκοτωθεί ο Πρέκας. Δεν ξέρω. Αυτοί δεν ήταν αστυνομικοί. Αλλά αν δεν ήταν αστυνομικοί, τι μπορεί να ήταν? Δεν ξέρω με ποιοι μπορεί να είναι. Ξαφνικά, μέσα στο κλίμα αυτού του μυστηρίου, καλείται ο κύριος Επαμινόρδας Σκυφτούλης, τον ανακριτή. Γιατί? Δεν το γνωρίζω. Πρέπει να ερωτηθεί ο κύριος ανακριτής. Και ενώ για την τρομοκρατία τίποτα δεν είναι ανακοινώσιμο, για τους φόβους του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Γκελεστάθης δηλώνει πως καλύπτονται με τους 9 αστυνομικούς που του παρέχει το Υπουργείο. Οριστική λύση στο θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αρκετών περιοχών της χώρας προσπαθεί να βρει το ΥΠΕΧΟΔΕ με τη σύνταξη του Γενικού Εθνικού Κτηματολογίου. Λύσεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς χιλιάδων στρεμάτων σε όλη τη χώρα αναμένεται ότι θα δώσει η σύνταξη του Γενικού Εθνικού Κτηματολογίου που δεν είχε ποτέ η Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες στρέμματα που έχουν καταπατηθεί ή είναι άγνωστο αν είναι δασικές εκτάσεις ή αν ανήκουν στους δήμους και κοινότητες, θα χαρακτηριστούν. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού που αναμένεται ότι θα προκηρυχθεί σύντομα θα περιλαμβάνει τη σύνταξη, τήρηση και ενημέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Στο διεθνή διαγωνισμό θα μπορούν να λάβουν μέρος όμιλοι με ανάλογη πείρα σε τέτοια έργα, ενώ θα πρέπει να καταβάλουν σαν εγγύηση 50.000 IQ. Ο ανάδοχος του έργου που θα πρέπει
πρέπει να καλύψει όλη την επικράτεια και να έχει ολοκληρώσει το έργο μέσα σε 5 χρόνια, θα μπορεί να παραδίδει το κτηματολόγιο τμηματικά ή με την ομαδοποίηση δήμων και κοινοτήτων, καλύπτοντας τις εκτάσεις των διοικητικών του ορίων. Όποιος θα θέλει να μάθει το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάποιας έκτασης, θα πληρώνει ένα τέλος, το ύψος του οποίου θα καθορίζει ο ανάδοχος. Πάντως εξετάζεται το ενδεχόμενο το τέλος αυτό να επιβάλλεται και σε μεταβιβάσεις και αγοραπολισίες εκτάσεων. Η κατασκευή της περιφερειακής λεωφόρου Ημιτού που προκάλεσε αντιδράσεις απασχόλησε τον Υφυπουργό Γεωργίας Ευάγγελο Μπασιάκο και τους Δημάρχους Αγίας Παρασκευής Χολαργού και Παπάγου, οι οποίοι συζήτησαν την περιβαλλοντική μελέτη. Ανοιχτός στις προτάσεις των Δημάρχων για βελτιώσεις στην περιβαλλοντική μελέτη του έργου, δήλωσε ο Υφυπουργός Γεωργίας Ευάγγελος Μπασιάκος. Ωστόσο, οι Δήμαρχοι επιμένουν στην αντίθεσή τους με τον τρόπο κατασκευής της λεωφόρου. Είναι αρμόδιος ο Υπουργός Δημοσίων Έργων να κρίνει πώς θα κατασκευαστεί το συγκεκριμένο έργο. Η αρμοδιότητά μου είναι σαφέστατη ότι εγώ επεμβαίνω για να διαφυλάξω τα εκατέρωθεν του δρόμου από πλευράς δάσουσης, πλευράς συντηρήσεως κλπ. Κύριος Μπασιάκος έχει την ουσιαστική αρμοδιότητα να ζητήσει αλλαγή της μελέτης έτσι ώστε να μην καταστραφεί το δάσος. Οποιασδήποτε βελτιώσεις της υφιστάμενης λύσης νομίζω ότι δεν αλλάζουν ουσιαστικά το όλο πρόβλημα. Οι Δήμαρχοι θα ζητήσουν συνάντηση τις αμέσως επόμενες ημέρες με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αχιλλέα Καραμαλή για να καταθέσουν τις απόψεις τους. Σε εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, οφείλεται ο θάνατος της Κωνσταντίνας Κόρου που υπηρετούσε στο πολεμικό ναυτικό. Το πτώμα της βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Θεοδόρων από διερχόμενη Θαλαμυγό. Η Κωνσταντίνα Κόρου, 21 χρόνων, υπηρετούσε ως μόνιμη αξιωματικός στο κέντρο εκπαίδευσης Παλάσκα. Η τελευταία φορά που την είδαν ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής. Από τότε χάθηκαν τα ίχνη της. Χθες το πρωί, το πλήρωμα μιας Βρετανικής Θαλαμυγού εντόπισε το πτώμα της άτυχης γυναίκας στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Θεοδόρων, κοντά στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Αρχικά, όλοι νόμιζαν ότι ο θάνατός της οφείλεται ή σε αυτοκτονία ή σε ατύχημα. Ο ιατροδικαστής όμως Χρήστος Λευκίδης είχε διαφορετική άποψη. Ο ιατροδικαστής μας είπε ότι είναι απόπειρα στραγγαλισμού και συνέχισε μετά το να την πετάξουν στη θάλασσα και να πεθάνει από πνιγμό της θαλάσσης. Ήταν έρμεο στα χέρια των δολοφόνων της. Η άτυχη Κατερίνα αναγνωρίστηκε σήμερα από τον αραβωνιαστικό της Στυλιανό Κιδωνάκη. Ποινική δίωξη για περίβριση αρχής άσκησε αυτεπαγγέλτος ο εισαγγελέας ποινικής αγωγής κατά του διοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού Sky κ. Γιάννη Αλαφούζου. Η δίωξη ασκήθηκε μετά τις δηλώσεις του κ. Αλαφούζου σε τηλεοπτικό σταθμό για την υπόθεση του πλοίου Ενάλιος Έθρα, με τις οποίες επετέθηκε κατά του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι σπήρα με αρχηγό τον Πρωθυπουργό μεθόδευσε τη δίωξή του. Η νέα υπόθεση λεθρεμπορίας αφορά στο πλοίο Ενάλιος Έθρα, που σύμφωνα με το Υπουργείο, το ελληνικό δημόσιο, ζημιώθηκε με 6,4 δισεκατομμύρια δραχμές από διαφυγόντες φόρους και ΦΠΑ. Στον ύπνο κυριολεκτικός πιάστηκε ο υπαρχηγός της Κόζα Νόστρα στην Κατάνια. Η Ιταλική αστυνομία στην προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος συνέλαβε ακόμη 13 συνεργάτες της Ναπολιτάνικης Μαφία, μεταξύ των οποίων και έναν δικαστή. Η Ιταλική αστυνομία έπιασε κυριολεκτικά στον ύπνο τον υπαρχηγό της Κόζα Νόστρα, Μπενεντέτο Σανταπάολα, σε επιδρομή της σε μια απομακρυσμένη φάρμα στην Κατάνια. Ο νούμερο 2 στην ιεραρχία της Κόζα Νόστρα, γνωστός και ως Νίτο, συνελήφθη την ώρα που κοιμόταν χωρίς να φέρει καμία αντίσταση. Ο Σανταπάολα ήταν ο επίδοξος αντικαταστάτης του συλληφθέντος αφεντικού των αφεντικών Σαλβατόρε Τωτορίνα. Κατεζητεί το εδώ και 12 χρόνια και είχε καταδικαστεί ερήμην σε ισόβια κάθειρξη το 87. Στο μεταξύ, στην Νάπολη συνελήφθησαν 13 συνεργάτες της Καμόρα, μεταξύ των οποίων ένας δικαστής. Ο δικαστής Αλφόνσο Λαμπέρτη, πρόεδρος του Τμήματος Μέτρων Επιτήρησης του Εφετείου της Νάπολης, κατηγορείται ότι ακύρωσε κατ' επανάληψη μέτρα εγκλεισμού και κατάσχεσης αγαθών που ανήκαν σε μέλη της μαφίας. Ο δικαστής, σε αντάλλαγμα, είχε ζητήσει από τους ανθρώπους της Καμόρα να επιτεθούν εναντίον της πρώην σύζυγου του και ενός καθηγητή που υποπτευόταν ότι ήταν εραστής της. Ιδιαίτερη ένταση επικρατεί στα κατεχόμενα από το Ισραήλ-Παλαιστινιακά εδάφη, όπου από πειρά στρατιωτών σκοτώθηκαν 4 άτομα και δεκάδες τραυματίστηκαν. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν λουπύρες εναντίον Παλαιστινίων που παρακολουθούσαν νεκρόσιμη τελετή στον προσφυγικό καταβλισμό. Τα ονόματα ακόμη 5 Παλαιστινίων προσθέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων της Ιντιφάντα. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν χθες 4 Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη λωρίδα της Γάζας, ενώ ένας πέμπτος υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί χθες από πειρά στον καταβλισμό Νουσεϊράν στη Γάζα. Από πειρά Ισραηλινών τραυματίστηκαν ακόμη 35 άτομα στον προσφυγικό καταβλισμό Τζαμπαλίγια στη λωρίδα της Γάζας. Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ χωρίς να προκληθούν εναντίον Παλαιστινίων που παρακολουθούσαν νεκρόσιμη τελετή. Σύμφωνα με γιατρούς νοσοκομείου όπου διακομίστηκαν τα θύματα των Ισραηλινών, οι στρατιώτες πυροβολούσαν στο ψαχνό, παρότι οι εντολές που έχουν είναι να ρίχνουν στα πόδια. Στα 5,5 χρόνια της Ιντιφάντα έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες 1,090 Παλαιστίνοι.
Ο καιρός δεν προδιαθέτει για ανοιξιάτικους περιπάτους. Μια πλούσια γεύση όμως της ελληνικής άνοιξης δίνει έκθεση που εγκαινιάστηκε το βράδυ στο Κέντρο Τέχνης. 9 από τους σημαντικότερους ζωγράφους μας ζωγράφισαν την άνοιξη ειδικά για την έκθεση αυτή. Στην καρδιά της νεφόπληκτης Αθήνας, στην οδό Αριστοτέλους, ανθισμένα τοπία της ελληνικής άνοιξης μέσα από το βλέμμα σημαντικών εικαστικών δημιουργών. Ο Γκίκας, ο Τέτσης, ο Απέργης, ο Πρέκας και άλλοι ζωγράφοι μας προσέγγισαν ο καθένας με το δικό του τρόπο την άνοιξη. Στην Κέρκυρα της Σαντορίνη ή το Μέτσοβο, σε μια πλακιώτικη πόρτα ή σε μια ανθοδέσμη, η άνοιξη είναι παντού. Όπου τη βλέπει ή την αισθάνεται ο δημιουργός. Και αυτό που ενώνει αυτούς τους καλλιτέχνες που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τρεις γενιές είναι το βλέμμα. Δηλαδή ότι όλοι ζωγραφίζουν αυτό που βλέπουν, άσχετο αν το μεταμορφώνουν τελικά. Άστατος θα είναι και σήμερα ο καιρός με τοπικές βροχές, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Τις λεπτομέρειες μας δίνει η Ευγενία Πασχαλίδη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν αλλάζει και τις επόμενες.